Προγράμματα κατάρτισης άνευ ουσίας, πρόσκαιρα επιδόματα χωρίς αποτέλεσμα στο εργατικό δυναμικό και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Και κάποιοι κερδίζουν από αυτά. Πρόκειται για τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος επαγγελματοβιοτεχνών Αχαΐας Παναγιώτης Κέτζος σχετικά με τα συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα τα πληρώνει η Ευρώπη. Να, κάποιοι να αποκτούν εμπειρία και γνώσεις και εξειδίκευση για να απορροφηθούν, σε συνδυασμό βεβαίως με επιχειρήσεις, να απορροφηθούν στην αγορά. Εδώ τα προγράμματα γίνονται για άλλο σκοπό. Για να μειώνουν εικονικά την ανεργία, διότι όσοι είναι σε προγράμματα κακώς δεν προσμετώνονται σαν άνεργοι για 1-2-3 μήνες που είναι μέσα στα προγράμματα. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν παρακολουθήσει 100 προγράμματα, 100 ειδικότητες, δεν έχουν μάθει καμία, φυσικό είναι. Άρα τα προγράμματα για άλλο σκοπό γίνονται. Και δεν γίνονται για το σκοπό που έρχονται εδώ τα χρήματα και που έχουν θεσμοθετηθεί αυτά τα προγράμματα. Μάλιστα, ανέφερε ότι η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών επέστρεψε χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν θέλησε να υλοποιήσει τέτοια προγράμματα. Όπως καταγγέλλεται, πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν τουλάχιστον παράτυπα. Αρκετοί τα παρακολουθούν, ωστόσο κανένας στη συνέχεια δεν βρίσκει εργασία. Οι μαϊμού δεν μπορούμε να τα πούμε ακριβώς, αλλά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Στην ουσία είναι παράτυπα, να μην πούμε μεγάλες κουβέντες, είναι παράτυπα. Βολεύει όμως και το κράτος, βολεύει βεβαίως και τους άνεργους γιατί παίρνουν κάποιο και εκεί δεν πρέπει να ζητήσουμε ευθύνη από τους ανέργους και τα παιδιά που παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά και προσπαθούν και δουλειά να βρουν, άρα και να απασχοληθούν για να ξεκονομήσουν κάποια χρήματα, αλλά βολεύει βεβαίως και κάποια ΚΕΚ, είτε είναι αυτά κρατικά, είτε είναι ιδιωτικά, που θησαυρίζουν. Θα πρέπει, όπως τονίζει, να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές για την σωστή υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Αυτά να εναρμονιστούν με την πρακτική της ΕΕ, τα προγράμματα να γίνονται και μέσα στα προγράμματα να εμπλέκονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα απορροφούν τους εξειδικευμένους. Να είναι ένας συνδυασμός δηλαδή μάθησης και έβρεσης εργασίας. Έτσι ακριβώς.